Λοιπόν. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα τι να πω κι εγώ. Τίποτα, δεν μπορώ, τι να πεις. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την κυρία Γιάννα Γούτα, η οποία είναι εδώ δίπλα μας. Η κυρία Γούτα είναι φίλη της εκπομπής, όπως είναι γνωστόν. Χημικός, μηχανικός και σύμβουλος σε θέματα ενέργειας περιβάλλοντος. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που σας βρίσκω. Εκ Θεσσαλονίκης, ορμόμενη που λέγανε στα πανεπιστήμια πάλι. Έτσι. Έτσι. Σωστά. Η οποία Θεσσαλονίκη βγήκε η πιο μολυσμένη ευρωπαϊκή. Όχι, για να μην λέω ψωμιάς ότι δεν έχει πρωτιές. Βγήκε πιο μολυσμένη πρωτεύουσα της. Αυτά είναι κάποια παλιά στοιχεία τα οποία είχαν δοθεί στη δημοσιότητα εδώ και αρκετό καιρό. Ναι. Και τα οποία δυστυχώς δίνουν στη Θεσσαλονίκη την ευρωπαϊκή πρωτιά, αλλά μέσα στις 10 πιο μολυσμένες από την άποψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης πόλης, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά ακολουθεί και η Αθήνα, η Λάρισα, η Πάτρα, και έχουμε γενικά 6 ελληνικές πόλεις στο top 10 της Ευρώπης. Τι λες, η Λάρισα και αυτό είναι πιο μολυσμένη. Βέβαια. Στη Θεσσαλονίκη πετούν κατεβαίνουν βαρδάρες και τα μαζεύουν, δεν τα παίρνει. Κι όμως, αν έρθει κανείς στη Θεσσαλονίκη μια βόλτα, θα δει πραγματικά πόσο μεγάλο και πόσο έντονο είναι πια το κυκλοφοριακό πρόβλημα, πόσο η πόλη είναι ασφυκτικά γεμάτη, και αυτό δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Λοιπόν, για να μου δύο λεφτά εδώ πέρα, διότι εδώ διαβάζω εδώ ότι υπάρχει, λέει, ένα project των Αμερικανών και των Ευρωπαίων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διότι η μόλυνση το μέγιστο ποσοστό προέρχεται από το αμάξι. Μέσα στο αστικό, στον αστικό ιστό είναι κυρίως από τις μεταφορές. Ναι. Και μιλάμε για δύο ειδών μολύνσεις, ας τις βάλουμε εντός αγωγικών, και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, που αποτελούν σήμερα το μείζον θέμα για την κλιματική αλλαγή, αλλά και σε σχέση με τους άλλους ρήπους, δηλαδή τα οξύδια του αζότου που για τα οποία ευθύνονται αποκλειστικά τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, εσύ βλέπεις ότι η λύση εδώ, ότι η λύση είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία ανήγγειλε ο Ομπάμα και οι υπόλοιποι σκέφτονται. Η τάση δηλαδή είναι να χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο άμεσο μέλλον. Η λύση δεν είναι μονομία, δεν μπορεί να είναι μονομία. Είναι ένα πλέγμα πραγμάτων τα οποία μπορούν να γίνουν, και αν κοιτάξουμε έξω από τα σύνορά μας, τις ευρωπαϊκές πόλεις, θα δούμε παραδείγματα καλής πρακτικής. Όπως για παράδειγμα να αναφέρω τη Στοκχόλμη, η οποία είναι η ευρωπαϊκή πράσινη πρωτεύουσα, η πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2010, η οποία πήρε τα δικά της μέτρα. Δεν έβαλε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Βεβαίως στη Σουηδία έχουν πολλά αυτοκίνητα βιοεθανόλης, τα οποία έχουν καλύτερους ρήπους, ναι, λιγότερους ρήπους. Και επίσης υιοθετήσαν ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικών διοδίων μέσα στην πόλη, κάτι το οποίο βελτίωσε πάρα πολύ τα προβλήματα κυκλοφορίας, βελτίωσε την καθημερινότητα του πολίτη. Και μίλησα για την γιατί είχατε γράψει και ένα άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Αν πρέπει να φορήσουμε ή όχι τα διόδια, και αν πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Που λέγατε να μπουν διόδια μέσα στις πόλεις, να πληρώνουμε κι άλλα, δηλαδή αρκετά δεν πληρώνουμε. Εγώ έφερνα την πληροφορία και την βάζω, αν θέλετε, στο τραπέζι της κουβέντας. Θα πληρώνουμε διόδια διότι το κυκλοφοριακό πρέπει να λειτουργεί. Θα πληρώνουμε διόδια διότι πρέπει περιβαλλοντολογικά διόδια. Αυτή δουλειά κάνουμε. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της Στοκχόλμης. Να δούμε το εξής, ότι ο κόσμος της Στοκχόλμης αντιδρούσε επί πολύ καιρό σε αυτό το μέτρο, δεν το ήθελε. Και μετά από μια μελέτη που κράτησε 2,5 ολόκληρα χρόνια, το δοκιμάσανε για 6 μήνες, και όταν διαπίστωσε πια ο κόσμος με μετρήσιμα στοιχεία ότι μειώθηκε η ρύπανση, ότι μειώθηκε ο χρόνος διέλευσης μέσα από την πόλη, ότι γενικά βελτιώθηκε η καθημερινότητά του και ό,τι έχει να κάνει με την υγεία του, έγινε ένα δημοψήφισμα και το 52% του κόσμου ψήφισε υπέρ της μόνης υιοθέτησης. Τώρα συγκρίνεται όμως ανώμια μεγέθη, έτσι, συγκρίνεται ανώμια περιβάλλοντα. Είναι μια πόλη 800.000 κατοίκων, ναι. Τι εννοείται από ποια εννοώ ότι τώρα σήμερα πριν από λίγο βγάλαμε ένα link εκεί πέρα που έχει ουρές για τον ΑΜΚΑ, δεν μπορούμε να βγάλουμε έναν αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και πρέπει να μαζεύονται 1.000.000 άνθρωποι στις ουρές, τελευταίες μήνα ταλαιπωρούνται. Δεν θέλω να πω ότι είναι ένα μπάχαλο και μοιάζει λίγο, ενώ μπορεί να είναι σωστό στην βασική σύλληψη, αλλά δεν είναι ίδιες πόλεις και ίδια κουλτούρα και ίδια όλα. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να συμφωνήσουμε καταρχήν στις διαπιστώσεις, να συμφωνήσουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στις πόλεις μας, στις μεγάλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πρώτο στην ατζέντα σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως. Αναφέρατε και τα μέτρα τα οποία
λαμβάνονται και έχουν εξαγγελθεί στην Αμερική. Μιλάμε για μέτρα τα οποία βελτιώνουν και την καθημερινή ποιότητα του περιβάλλοντος, αλλά και δίνουν απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, που είναι ένα σε άλλο επίπεδο τώρα, πρόβλημα περιβαλλοντικό. Τώρα, ας πούμε, κακώς κάναμε πρέπει να πάρουμε ηλεκτρικό. Ακόμα είναι καινούργια αυτή η τεχνολογία των ηλεκτρικών, αλλά μια και αναφέρατε τον Ομπάμα, να πούμε ότι αυτά που εξήγηλε ο Ομπάμα, τα οποία είναι τι. Λέει ότι μέσα στον επόμενο χρόνο όλα τα αυτοκίνητα του Λευκού Οίκου θα είναι ηλεκτρικά. Ναι. Μέχρι το 2012 τα μισά τουλάχιστον αυτοκίνητα του, τα δημόσιας χρήσης θα είναι και αυτά ηλεκτρικά. Και μέχρι το 2015 έχει βάλει ένα στόχο ενός εκατομμυρίου τέτοιων αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει ότι θα δώσει μία όθηση στην αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία κινείται με γοργούς ρυθμούς προς τέτοιες νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, αν ας πούμε... Οι οποίες είναι καινούργιες ακόμα, βέβαια. Ναι, είναι και δαπανηρές και, και έχουν και τεχνολογικά προβλήματα. Αλλά αν αρχίσει η αγορά να ζητάει. Γι' αυτό σας ρωτήσα, η τάση είναι προς τα εκεί, ας πούμε, μετά από 10-15 χρόνια θα κυκλοφορούμε με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η τάση φαίνεται να είναι αυτή και μάλιστα οι επιστήμονες, οι ειδικοί, κάνουν κάποιες προβλέψεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακές. Ας πούμε, τώρα και η Ευρώπη ξεκίνησε να μιλάει για την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα έρθει σε λίγα χρόνια. Με βάση τον ηλεκτρισμό. Και η οποία θα ξεκινήσει, ναι, από, από τον ηλεκτρισμό ή, αν θέλετε, ακόμα ειδικότερα από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αν σκεφτούμε, η πρώτη βιομηχανική επανάσταση βασίστηκε στον ατμό και στις μεταφορές, στις σιδηροδρομικές, στα σχετικά δίκτυα. Η δεύτερη στη μηχανική εσωτερικής καύσης και τους αυτοκινητοδρόμους. Και η τρίτη αναμένεται ότι θα ξεκινήσει από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ό,τι αυτό θα σημαίνει άλλο, δηλαδή διαφορετικές υποδομές, διαφορετικά δίκτυα. Θα χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό δίκτυο φόρτισης αυτών των αυτοκινήτων κατά μήκος των εθνικών οδών, μέσα στις πόλεις και λοιπά. Για μεσηνάρια θα έχουμε δηλαδή ηλεκτρικούς, θα πηγαίνουμε, θα βάζουμε την πρίζα. Θα έχουμε πρίζες εδώ και εκεί. Στο μέλλον, ναι, θα το δούμε και αυτό βεβαίως. Και μάλιστα θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Θα μιλάμε και για έξυπνα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Φανταστείτε κάτι αντίστοιχο της ευρυζωνικότητας και της μετάδοσης του σήματος για τους ηλεκτρονικούς πολίτες. Αυτή είναι η Ιταλία που φτιάξαν ένα ασύρματο δίκτυο, να έρχεται ο ηλεκτρισμός από μόνος του. Ναι. Κάτι το οποίο θα αλλάξει πραγματικά την καθημερινότητά μας. Ακόμα, πρίζα, δεν είναι όριμη η τεχνολογία, αλλά αν δοθούν τέτοια μεγάλα κίνητρα και η Ευρώπη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σας πω γιατί θα ρωτάμε, γιατί εμείς λόγω με τον κύριο από εδώ, λόγω είναι ευρύχωρα αυτά τα το προλαβαίνουμε, δεν το προλαβαίνουμε το σύστημα αυτό. Μην το λέτε, είναι κοντινό, γιατί όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες ανακοινώσαν ότι μέχρι το 2010-2011 θα έχουν βγάλει τα δικά τους μοντέλα. Και μιλάμε και για αμερικανικές και για ιαπωνικές. Είναι ευρύχωρα ή είναι στενά? Υπάρχουν διάφοροι τύποι τέτοιων αυτοκινήτων. Κυκλοφορεί και ένα εδώ στην Ελλάδα το οποίο είναι ακόμα, νομίζω, ναι, σε πολύ πρώιμο στάδιο για να το. Τι εντολισσάπια σε άκουσα, αν μπορεί να ξαπλώνεις. Εδώ μιλάμε για την τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει με σένα. Είναι τρομερό. Δεν θέλω να το σχολιάσω άλλο. Αυτό είναι το ειδικό. Εδώ, παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, αυτό, ναι, είναι... αυτό είναι πολύ πρώιμη τεχνολογία, αλλά όπως σας λέω, όλες οι μεγάλες εταιρείες, η General Motors, ας πούμε, προχωράει προς αυτά και οι ιαπωνικές εταιρείες και μάλιστα αρχίζουν να μονομαχούν μεταξύ τους για το ποια θα πάει πρώτη. Θα είναι η ρήπανση μικρότερη, βέβαια, έτσι. Θα είναι η ρήπανση μικρότερη. Ναι, βεβαίως, θα είναι. Βέβαια, θα χρειαστεί για να κινηθούν τόσα εκατομμύρια αυτοκίνητα κτλ. Θα χρειαστούν μεγαλύτερα φορτία ηλεκτρισμού, που σημαίνει ότι από κάπου αλλού θα μολύνει. Ναι, αλλά όπως είπαμε. Σε μερικές δεκάδες χρόνια προβλέπω, κλείνω τα μάτια μου και προβλέπω στη γυάλινη σφαίρα, ότι θα είναι σαν τα Λούνα Πάρκ. Θα έχουμε κάτι κεραιούλες εκεί, θα κουμπάνε πάνω στο. Θα παίρνουν ηλεκτρισμό και θα κινούνται. Σαν τα τρόλεϊ. Τα τρένα γιατί δεν κινούνται, ή τα τρόλεϊ. Βάλατε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει προβληματισμούς, ότι για να παράγουμε αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα θα χρειαζόμαστε μεγάλα εργοστάσια, άρα θα αναφέρουμε τη ρήπανση αλλού. Ωστόσο, πρέπει να σκεφτούμε ότι όλα αυτά θα αλλάξουν. Δηλαδή, αντί να σκεφτούμε την Ελλάδα να παράγει ηλεκτρισμό σε τρία μεγάλα εργοστάσια, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε ότι μπορεί να μιλάμε σε λίγα χρόνια σε μια χώρα η οποία θα έχει εκατομμύρια σημεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να είναι και ένα μεγάλο κτίριο στην Εθνική Οδό, το οποίο θα το παράγει από τον ήλιο, με φωτοβολταϊκά συστήματα, για παράδειγμα. Ναι. Επομένως, όλα τα πράγματα, όλη η καθημερινότητά μας θα αλλάξει. Αγωνιάς, έχουμε γίνει μεσοαστρική ύλη μέχρι τώρα. Δεν, τι έχουμε πάθει με την μεσοαστρική ύλη. Νομίζω ότι είναι πιο κοντινό. Αγωνιάς, συνήθικο και πάλι στη Θεσσαλονίκη και ψάχνεις βενζινάδικο με το παλιό σαμπάξι, θα πιέζεις όλο πρίζες. Γιατί θα βάλεις την πρίζα τρία λεπτά, θα τα έχουν βελτιώσει αυτά, δύο, τι, ενώ άμα βάζεις την κάνουλα είναι καλύτερα.
Θα πάει στην πρίζα δύο λεπτά, θα φορτίζεις, θα φεύγεις. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Και πιο καθαρό.